Και πάμε στο Δήμο Αρταίων, στους υποψηφίους του Συνδυασμού Αρτινών Συνεργασία και καλωσορίζουμε στο κεντρικό στούντιο του RTV την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Μαρία Γκουβά. Κυρία Γκουβά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας γνωρίζουμε μέσα από την ιδιότητά σας ως επαγγελματία, αλλά καλό θα ήταν όμως να σας γνωρίσουν και οι δημότες, οι οποίοι θα φτάσουν στις κάλπες στις 8 Οκτώβρη. Ποια είναι λοιπόν η Μαρία Γκουβά, πώς δραστηριοποιείται στο Δήμο? Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Μαρία Γκουβά. Είμαι δασολόγος περιβαντολόγος, έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο. Δραστηριοποιούμε επαγγελματικά εδώ και πολλά χρόνια στην Άρτα, διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο μελετών και έχοντας συνεργασίες με την ΕΤΑΝΑΜ, με Δήμους και άλλους φορείς. Ταυτόχρονα ήμουν 8 χρόνια εκλεγμένη στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Υπήρου και Ιωνίων Νήσων, με τα 4 χρόνια ως γραμματέας αυτού. Ουσιαστικά έχω ασχοληθεί εντατικά με τον πρωτογενή τομέα, από τον τομέα του περιβάλλοντος και από τον τομέα το δασικό. Και δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση του Δημάρχου μας, του κυρίου Χρήστου Τσιρογιάννη, και να ενταχθώ στην οικογένεια των Αρτινών Συνεργασία, να συμμετέχω και εγώ και να βάλω το λιθαράκι μου ώστε για τη βελτίωση αυτής του Δήμου Αρταίων. Αφού λοιπόν το δικό σας το αντικείμενο σχετίζεται με το περιβάλλον και έχετε κάνει, όπως είπατε, πολλές μελέτες, όντας και στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, να σταθούμε λίγο σε όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μας απασχολούν καθημερινά. Τα ζούμε πλέον, τα βιώνουμε και στην Θεσσαλία. Δεν είναι πολύ μακριά από εμάς όποιος το βλέπει έτσι. Και μιλάω βεβαίως για την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει και εδώ οι Δήμοι, η κυρία Γκουβά, να ενεργοποιηθούν ως προς το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής λύνονται μόνο με σοβαρά έργα, χωρίς παχές κουβέντες, υποσχέσεις και προσωπικές διενέξεις. Ήδη ο Δήμος Αρταίων έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες ώστε να θωρακίσει την πόλη του και να θωρακίσει την πόλη του. Και να την προστατεύσει από τις κλιματικές συνθήκες που θα αλλάξουν λόγω της αλλαγής του κλίματος. Ναι, ναι, ναι. Επειδή συζητάμε, όπως είπα, τα τελευταία χρόνια και υπάρχει στην περιοχή μας το φράγμα και πολλής λόγος γίνεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, πολύ δε επιπλέον έχει ξεκινήσει και το έργο, όχι σαν υλοποίηση, ο σχεδιασμός αν θέλετε, για να προχωρήσει η οριοθέτηση της Κήτης του Αράχθου, ίσως το πιο σημαντικό έργο που θα γίνει στην περιοχή, θα ήθελα λίγο να σταθείτε και σε αυτό. Περιμένουμε, σαν Δήμος Αρταίων, σαν Περιφερειακή Ενότητα Άρτα, σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, σαν Περιφέρεια Υπήρου, να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί που έχει ανατεθεί από το 2015, από το Υπουργείο, υπεχοδέ, σε κάποια μελετητική εταιρεία. Περιμένουμε, έχει τελειώσει η διαβούλευση πρόσφατα, μετά από 8 χρόνια. Έχει τελειώσει η διαβούλευση των τριών πιθανών τεχνικών λύσεων που προτείνονται από τους μελετητές και ευελπιστούμε, έχω μπει στο σύστημα μέσα στο περιβαλλοντολογικό αυτό που χειριζόμαστε εμείς, έχω δει πως έχουν περάσει και γνωμοδοτήσεις και βασικά δικαιολογητικά που ήταν και περιμένουμε πλέον να αποφασίσουν οι μελετητές ακριβώς και να το παραδώσουν στο Υπουργείο για να μπορέσει και να μπορέσουν να υλοποιηθούν και ένα μεγάλο πλήθος έργων που είναι όρημα από το Δήμο Αρταίων για τη βελτίωση της πόλης μας, του αστικού μας περιβάλλοντος, του περιαστικού μας περιβάλλοντος και βέβαια την αύξηση του εισοδήματος, που αυτό είναι το ζητούμενο. Κυρία Γκουβά, τι μήνυμα θα στέλνατε στους δημότες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τι θα τους λέγατε, γιατί να ψηφίσουν την παράταξη Αρτινών Συνεργασία και εσάς προσωπικά, γιατί και εσείς ζητάτε τη στήριξη των Αρτινών Δημοτών. Ζητάω
πλαισιώνω με την παρουσία μου το ψηφοδέλτιο των Αρτινών συνεργασία. Εμπιστεύομαι πλήρως τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, γιατί έχω δει το έργο που έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια. Έργο μετρήσιμο, με αρχή, μέση και τέλος. Έχω δει τα έργα που έχουνε όριμα αυτή τη στιγμή για δημοπρασία και έχω δει και τα έργα που είναι προγραμματισμένα για την επόμενη προγραμματική περίοδος. Όλα αυτά μαζί, τα πριν, τα τώρα, τα μετά, συντελούν ώστε ο Δήμος Αρταίων αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει προς το καλύτερο. Όταν μου πρότεινε ο κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης να συμπορευτώ, γέμισε ευθύνη και τιμή που θα είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και δουλεύουν χωρίς προσωπικές διενέξεις, χωρίς διενέξεις και έχουν σαν όραμα μια άρτα ανάπτυξης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Είναι τιμή μου που βρέθηκα στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.